έρευνες επικεντρώνονται στον ΑΚΑΜΑ και πάμε στην Πάφο και τον Κώστα Νάνο για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ώρες αγωνίας ζουν οι οικοί του Μάριου Κογιόνη, ο οποίος απουσιάζει από το σπίτι του από τις 27 Οκτωβρίου και μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Σήμερα μάλιστα το μεσημέρι εντοπίστηκε το όχημα το οποίο οδηγούσε, ήταν κλειδωμένο το όχημα σε μια περιοχή του ΑΚΑΜΑ, το εντόπισαν οι κυνηγοί και από εκείνη την ώρα ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή με την συμμετοχή τμήματων της πολιτικής άμυνας, του Ταμείου Θύρας, του Τμήματος Δασών. Συμμετείχε και ελικόπτερο της αστυνομίας, ανιχνευτική σκύλη. Δυστυχώς μέχρι αργά το απόγευμα δεν εντοπίστηκαν τα ίχνη του. Υπάρχει όμως ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει καταγράψει η αστυνομία, ότι μέχρι τις 29 Οκτωβρίου το κινητό του τηλέφωνο έπιανε σήμα από περιοχή του ΑΚΑΜΑ. Εκεί θα επικεντρωθούν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι αύριο οι έρευνες. Γιάννη, με την ελπίδα να βρεθεί σώος. Μακάρι, μακάρι να έχουμε αίσια κατάληξη. Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.